Φίλες και φίλοι του πεταράδες.gr, γεια σας. Ήρθε η ώρα για να μπουν ξανά οι ελληνικές ομάδες στον ευρωπαϊκό στίβο. Η ελληνική εκπροσώπηση πλέον αφορά μόνο το Europa League. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συμμετέχουν στη φάση των play-off. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι της Δυναμό Τυφλίδας με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη αναμέτρηση, η ρεβάνς στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Αριστοτέλης Σαββίδης. Γεια σου, Βασίλη. Και Βασίλης Μελίδης για ακόμα ένα βίντεο κοντά σας. Εσείς μην ξεχνάτε, πριν προχωρήσουμε στα της ανάλυσης, ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την σελίδα μας στο facebook πεταράδες.gr για update σε όλες τις αναλύσεις, στα προγνωστικά, για βίντεο των αγώνων και συχνούς διαγωνισμούς, όπως επίσης και τη σελίδα μας, το κανάλι μας, συγγνώμη, στο YouTube, ίδια η ονομασία πεταράδες.gr. Λοιπόν, Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ, μια ομάδα Δυναμό, η οποία είναι πολύ οικία στο ελληνικό κοινό. Ναι, έχει αρκετές αναμετρήσεις του παρελθόν με ελληνικές ομάδες, η Δυναμό Τυφλίδας. Με τον ΠΑΟΚ παίζει πρώτη φορά, βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ παίζει πρώτη φορά, για να κάνουμε μια μίνι έτσι, προϊστορία των αναμετρήσεων της Δυναμό με ελληνικούς συλλόγους. Η λίστα αυτή ξεκίνησε να συντίθεται την σεζόν 1980-81 με τα παιχνίδια απέναντι στην Καστοριά για το κύπελλο κυπελούχων. Συνεχίστηκε τη σεζόν 2004-05 με το παιχνίδι απέναντι στον Πανιόνιο για τους ομίλους του τότε κυπέλου UEFA. Ένα παιχνίδι που ακόμα και τώρα το θυμόμαστε στη μνήμη μας για την συγκέντρωση της προσοχής της UEFA. 5-2 το τελικό σκορ, διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Επόμενη αναμέτρηση της Δυναμό Τυφλίδας με ελληνικό σύλλογο τη σεζόν 2008-09 απέναντι στον Παναθηναϊκό για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και την σεζόν 11-12 κόντρα στην ΑΕΚ για τα play-off του Europa League. Δύο νίκες και μία ισοπαλία μετρούν εντός έδρας οι Γεωργιανοί απέναντι σε ελληνικούς συλλόγους. Εντάξει, είναι δεδομένο νομίζω, Βασίλη, και για τον κόσμο που ούτως ή άλλως έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την ημέρα της κλήρωσης. Λίγο πολύ όλοι ξέρουν ότι πρόκειται για μια ομάδα που είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα, έχει σαφώς πιο ποιοτικό σύνολο, πολύ μεγαλύτερη εμπειρία φυσικά και σε ευρωπαϊκό στερέωμα. Και αναδίπολα, η λογική λέει ότι θα περάσει, και όχι μόνο θα περάσει, θα περάσει σχετικά εύκολα. Ναι, βέβαια όμως. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε στο 100% την Δυναμό. Μία παράθεση των αριθμών της δείχνει ότι πρόκειται για μία ομάδα με ιστορικό background. Έχει πάρει το κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης το 1981, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης και αποτελεί ουσιαστικά την μόνιμη πρωταθλήτρια Γεωργίας μετά την απόσχηση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την καθιέρωση της Γεωργίας ως ανεξάρτητου κράτους από το 1990 και μετά. Τώρα, όσον αφορά το ρόστερ της, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ΠΑΟΚ Αριστοτέλη, να πούμε ότι υπέστη μια πολύ σημαντική απώλεια που είναι αυτή του Κβιλιτάια, ήταν το κανόνι της ομάδας, αποτελεί πλέον μέλος της Rapid Viennes, τον αντικατέστησε με τον 30χρονο Τβαλισβίλη, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι εισάξιας έτσι, δυναμικής και μεγέθους με τον Κβιλιτάια. Επίσης, ένα στατιστικό να δώσουμε. Η Δυναμό έχει συνδυάσει με το Άντερ 2,5 τα 9 στα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για Europa League και Champions League. Γενικά είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Βασίζεται κυρίως στην αμυντική της προσήλωση, συγγνώμη, και το έδειξε. Και το έχει δείξει και φέτος στην Ευρώπη, το έχει δείξει και σε προηγούμενες σεζόν. Αυτά είναι τα λίγα που μαθαίνουμε γενικά για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Είναι ότι έχει πολύ ψηλά κορμιά, έχει πολύ δύναμη στο παιχνίδι της, έχει πολύ καλά στημένα και απευθείας εκτελέσεις. Υπάρχουν κάποιες ποδοσφαιριστές οι οποίοι απειλούν και από στημένες φάσεις, δηλαδή είτε από corner είτε από άλλα foul. Από αυτά θα απειλήσει σίγουρα τον ΠΑΟΚ και εδώ πρέπει να υπάρξει μια προσοχή από τον δικέφαλο, αλλά σε γενικές γραμμές. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να απειλήσει σε φυσιολογικές συνθήκες την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει αυτή την ανωτερότητα του δικεφάλου. Περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ σαφώς, ίσως αν όχι καλύτερο, το ίδιο αποτελεσματικό και με καλή κυκλοφορία της μπάλας όπως τα παιχνίδια με τον Άγιαξ.
όπου ο Δικέφαλος, η αλήθεια είναι ότι αποκλείστηκε παντελώς άδικα από μια ομάδα η οποία αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο ότι δεν ήταν καλύτερη του. Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει καθαρίσει στο πρώτο 20 λεπτό με ένα 3-0 εύκολο, ας πούμε, και μετά να κάνει φιλικό. Επέτρεψέ μου λίγο εδώ, μια και αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ, ότι και η Δυναμό ξεκίνησε από το Champions League τη φετινή πορεία της, απέκλεισε στο δεύτερο γύρο την Αλασκέρτ και στον τρίτο γύρο αποκλείστηκε από τη Δυναμό Ζάγκρεπ με 2 ήττες, 2-0 και 0-1, για να βρίσκεται πλέον ναι, στο play-off του Europa League. Ήταν κακή με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν την απείλησε ιδιαίτερα. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία ήταν πολύ κακή, ούτε το κέντρο δεν πέρασε για την ακρίβεια. Είναι ομάδα έδρας, θέλει να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη και θα προσπαθήσει να το πράξει, όπως είπαμε και πριν, με τους τρόπους τους οποίους αναλύσαμε. Το σημαντικότερο για την Δυναμό είναι να μην δείξει γκολ στη Γεωργία. Δηλαδή, αν μια ομάδα θα παίξει για το 0-0, αυτή είναι η Δυναμό. Πάντως, αν βλέπω καλά τους αριθμούς, ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σκοράρει, όπως είπαμε και στα παιχνίδια με τον Άγιαξ, το πιο συχνό αποτέλεσμά του είναι το 1-1 τα τελευταία χρόνια εκτός έδρας. Στα τελευταία 20 μάτς στην Ευρώπη έχει ρεκόρ 4-16 ισοπαλία, δηλαδή βλέπουμε ότι εμφανίζεται συχνά πυκνά. Σκόραρε στα 13 από τα 20 μάτς ο ΠΑΟΚ. Βάσει λογικής και βάσει και της φόρμας του ΠΑΟΚ και με τις εμφανίσεις που είδαμε με τον Άγιαξ, αλλά και στα τελευταία φιλικά με Βέρεια και Ατρόμητο, όπου ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, πιστεύουμε ότι θα σκοράρει και αν σκοράρει, η λογική λέει ότι θα κερδίσει την Γεωργία. Πάμε να δούμε τώρα έτσι και 2-3 πραγματάκια όσον αφορά σχηματισμό και κάποια πιθανά πρόσωπα για να καταλήξουμε μετά στο προγνωστικό. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα ο Ίβιτς την προσέγγιση του. Το 4-3-3 είναι δεδομένο. Ένα νέο πρόσωπο που υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε είναι ο Κάνιας, ο οποίος πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχή στα τελευταία φιλικά. Μπορεί να το δούμε να παίζει βασικό. Διεκδική θέση και ο Βαρέλα. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αν και άφησε και αυτός καλές εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε τις ενδεκάδες που είδαμε με τον Άγιαξ. Δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες διαφορές. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με το 4-3-3 και την λογική που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωραία. Λοιπόν, και καταλήγουμε στο προγνωστικό. Πιστεύουμε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας και θεωρούμε ότι ο Δικέφαλος θα πάρει ισχυρότερο το προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι. Το προγνωστικό μας είναι διπλό, δηλαδή νίκη του ΠΑΟΚ, προκειμένου οι ασπρόμαυροι να έρθουν στην Τούμπα χωρίς μεγάλο άγχος και να σκέφτονται έτσι με μεγάλη πιθανότητα και αισιοδοξία την είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Δυναμό Τυφλίδας ΠΑΟΚ, διπλό.